βαρέων οχημάτων, όπως είπατε όλοι. Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί πρώτα μια λύση για τα βαρέα οχήματα, δηλαδή φορτηγά, λεωφορεία, μας πει και ο Μανώλης που είναι εδώ πέρα το χτέλ, την άποψή του. Κάποια οχήματα εκτάκτης ανάγκης, όμως γίνεται αν χρειαστεί κάποιο πυροσβεστικό όχημα μεγάλο να περάσει, αν μπορεί να εξυπηρετηθεί από κάπου, αν έχουμε κάποια πυρκαγιά, αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάρθει μια βιαστική απόφαση, γι' αυτό και συμμετέχω στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Είχα πει την άποψή μου τότε να γυρίσει πίσω η πυροτέχεια, η πρόταση για να γίνει όπως αυτό που γίνεται σήμερα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο σκεπτικό τη Κυριακή, γιατί δεν το κατάλαβα λέει, την Κυριακή. Γιατί βλέπω, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο που υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο. Κάθε Παρασκευή τώρα διοργανώνουν βραδιές με τα καταστήματα. Με το. Τι? Ναι, Happy Nights, όπως το κλείνουν κάποιοι δρόμοι, κάθε Παρασκευή κλείνει και άλλους δρόμους. Η τροχιά, συνδράμει η τροχιά, βγαίνει απόφαση τη αστυνομική διεύθυνση, γίνεται μια διαδικασία νομότυπη, βγαίνει απόφαση τη αστυνομική διεύθυνση για το κλείσιμο των δρόμων. Ενημερώνονται μέσα των μέσων μαζική ενημέρωση όλοι οι πολίτε, επιχειρηματίε για το κλείσιμο των δρόμων. Και νομίζω ότι δεν έχει κάποιο κάποια δικαιολογία να πει μα γιατί κλείσατε τον δρόμο και θέλω να εξυπηρετηθώ. Είναι ενημερωμένοι όλοι. Θέλω να το δείτε λίγο αυτό το κομμάτι στην πρώτη Κυριακή. Αν ο σκοπό είναι, ας πούμε, η τόνωση των καταστημάτων των εμπορικών, θεωρώ ότι κλειστά την Κυριακή. Δεν ξέρω το. Τώρα. Εγώ ναι. Από την πλευρά τη δική μας, αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι σε κάθε απόφαση η οποία θα πάρθει θα συνδράμουμε και για το καλό της περιοχής.